Πολιτική συζήτηση, φίλε και φίλοι, σε αυτό το μέρο τη εκπομπή. Πολιτική συζήτηση γύρω από τη Νέα Αριστερά. Την κοινοβουλευτική ομάδα, το κόμμα τη Νέα Αριστερά, προ συνεδριακό διάλογο σήμερα στο Ηράκλειο, στο δρόμο για το ιδρυτικό συνέδριο 7 με 10 Νοεμβρίου. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματο και βουλευτή Αθηνών, τον κύριο Νάσο Σιλιόπουλο. Τον ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, καλησπέρα σε όλου και όλου και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμεί ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μα. Προ συνεδριακό διάλογο λοιπόν στο Ηράκλειο, στο δρόμο για Ένα συνέδριο το οποίο είναι ιδρυτικό. Επί τη ουσία, κύριε Ελλήν, τώρα μπαίνει αυτό που λέμε και η σφραγίδα στην ίδρυση του κόμματο. Ω τώρα, περισσότερο ήταν ω μορφή κοινοβουλευτική ομάδα, φυσικά με πολιτικά όργανα, αλλά κάπω πιο άτυπα, αν μπορώ να το θέσω. Ναι, είναι το ιδρυτικό συνέδριο, 7 με 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Αυτή την περίοδο γίνονται οι ανοιχτέ προσυνεδριακέ διαδικασίε όλη την Ελλάδα. Χθε ήμουν στα Χανιά, σήμερα είμαστε εδώ. Ε, Δυστυχώ για ένα μικρό πρόγραμμα υγεία δεν κατάφερε να, να κατέβει και ο, ο Αλέξη Χαρίτση πότε η διαδικασία θα, θα γίνει με μια μικρή απώλεια. Ε, ο στόχος του συνεδρίου είναι προφανώς και να ψηφιστούν τα πολιτικά κομ, κείμενα και να εκλεγεί η καινούργια ηγεσία του κόμματο, δηλαδή συνολικά όλα τα όργανα, κεντρική επιτροπή, mm -hmm. πολιτική γραμματεία κτλ. Και, και το καταστατικό. Ε, το πραγματικό πολιτικό ζήτημα είναι το πώ απαντάμε την επόμενη μέρα μέσα στα, στα συγκεκριμένα πολιτικά ερωτήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη χώρα και στα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και στο πολιτικό κενό το οποίο εμεί θεωρούμε ότι υπάρχει από τη μεριά τη αντιπολίτευση. Και αυτό ήθελα να σα ρωτήσω πολιτικά ερωτήματα τα οποία επικεντρώνονται σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι τη πολιτική ατζέντα, ενώ οικονομία, παιδεία, υγεία ή και τα πολιτικά ερωτήματα ερωτήματα που λένε «Πού είναι η αριστερά, ποια μορφή έχει σήμερα η αριστερά, ποια κόμματα εκπροσωπούν την αριστερά» και το λέω αυτό με δεδομένο ότι βλέπ, παρατηρούμε, βλέπουμε και οι εξελίξεις το δείχνουν ότι υπάρχει μια διάσπαση του χώρου ε, από τον ΣΥΡΙΖΑ στην νέα αριστερά, κάποια στελέχη. Πώ απαντάτε σε αυτό το ερώτημα, Κοιτάξτε, δεν μπορεί να ξεχωριστούν τα δύο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινάς από το πρόγραμμα. Αν δεν ξεκινάς από το πρόγραμμα και τι απαντήσει δίνει, τότε είναι δύσκολο να φτάσει και στο πολιτικό επίπεδο. Τι θέλω να πω. Ε, τι τελευταίε μέρε, παραδείγματο χάρη, συζητάμε το αν θα φορολογηθεί το φιλοδόρημα στου εργαζόμενου στον επιστημισμό και στον τουρισμό. Κάτι το οποίο είναι ακραίο. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση έχει δώσει αφορολόγητο για γονικέ παροχέ 800.000 ευρώ αναγωνιό ανα Το οποίο δηλαδή μπορεί να φτάσει μερικά εκατομμύρια, αλλά το πρόβλημα τη ελληνική οικονομία είναι τα φιλοδορήματα. Ζούμε σε μια οικονομία η οποία παράγει τεράστια υπερκέρδη για του λίγου και την ίδια στιγμή για τη μεγάλη πλειοψηφία του εργαζόμενου κόσμου ο μήνα βγαίνει με δυσκολία, το εθνικό σύστημα υγεία καταραίει κτλ. Αυτό είναι και αποτέλεσμα όχι μόνο τη κυβερνητική πολιτική, αλλά και μια απουσία που υπάρχει από τη μεριά κυρίω τη πολιτική αντιπολίτευση. Γιατί σε ένα βαθμό κοινωνική αντιπολίτευση υπάρχει. Εμεί λέμε ότι χρειάζεται να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και απέναντι στην κυβέρνηση. Ένα μέτωπο που θα διεκδικήσει μια διαφορετική πορεία για τη χώρα, δηλαδή και με όρου διακυβέρνηση, αλλά προφανώ και με διαφορετικό πρόγραμμα. Όχι ένα πρόγραμμα αν θέλετε επιστροφή στο συνενετικό δικοματισμό που ήταν ακριβώς και το πολιτικό σύστημα το οποίο χρεκόψε τη χώρα. Ε, πιστεύετε ότι αυτέ οι απαντήσει μπορούν να δοθούν από κόμματα μεμονωμένα από το χώρο τη αριστερά ή πρέπει τελικά να ανοίξει για τα καλά αυτή η συζήτηση που από κάποιου μπαίνει στο τραπέζι, που λέει ε, να τα βρούμε, να τα βρούμε σε ένα κοινό πλαίσιο, χωρί καθένα να χάσει την ταυτότητά του, mm -hmm. αλλά να υπάρξει μια σύμπνοια ε, στι πολιτικέ των κομμάτων που πρεσβεύουν το χώρο τη mm -hmm. αριστερά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, όταν λε για τη λέξη μέτωπο, αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνει ότι δεν προχωρά μόνο σου. Η Νέα Αριστερά επίση είναι ένα χώρο που από την πρώτη στιγμή έχει πάρει πολύ συγκεκριμένε ενωτικέ mm -hmm. πρωτοβουλίε. Να υπενθυμίσω την πρωτοβουλία για την κοινή πρόταση δυσπιστία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όταν ήρθε το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, το οποίο δεν έχει συζητηθεί ιδιαίτερα. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 16 και αν προχωρήσει αυτή η πολιτική, όχι μόνο θα μπουν δίδακτρα και στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά ειδικά τα περιφερειακά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο τη Κρήτη, α πούμε, θα έχει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα από κόσμο που θα σταματήσει να έρχεται, γιατί θα αντικαταστήσει, αν θέλετε, το στεγαστικό κόστο που ε, κοστίζουν οι σπουδέ εδώ με το να πάει σε μια ιδιωτική σχολή. Άρα, επανέρχομαι ότι το ζήτημα είναι το πρόγραμμα. Η Νέα Αριστερά όλο αυτό το διάστημα μιλάει προγραμματικά. Από του mm. άλλου χώρου, αυτή η προγραμματική συζήτηση απουσιάζει. Στον ΣΥΡΙΖΑ, απουσιάζει, θα έλεγα σχεδόν καθολικά. Είναι σε, 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 μια, σε ένα πλαίσιο, σε μια πορεία που ξεπερνάει το το πλαίσιο του τι είναι πολιτική αντιπαράτηση κατά τη γνώμη μα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά και στο Πασόκ προεκλογικά δεν είδαμε αυτή τη συζήτηση. Και επιτρέψτε να πω ότι και κινήσει που γίνονται την επόμενη μέρα, παραδείγματο χάρη με αναβάθμιση στελεχών όπω η Άννα Διαμαντοπούλου, που δεν έχει κρύψει ποτέ την πολιτική τη κατεύθυνση, μια κατεύθυνση πολύ πιο κεντρώα και πολύ πιο συνενετική και πολύ πιο συντηρητική, θα πω εγώ. Νομίζω ότι μάλλον ακόμα και το Πασόκ δίνει σήμα ότι το, δεν τον ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση και θα πάει σε μια τελείω διαφορετική κατεύθυνση. Άρα, συνομιλητέ, ε, πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να βρείτε συνομιλητέ σε αυτό το, ε, το καλύτερο, έτσι όπω το θέτετε εσεί. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια πολύ αρνητική περίοδο. Δηλαδή κόμματα τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να είναι συνομιλητέ σε μια τέτοια ε, διαδικασία, αυτή τη στιγμή πολιτικά και προγραμματικά φαίνονται ότι ακολουθούν διαφορετικέ περιόδου. Το ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις προποθέσει δεν σημαίνει ότι εσύ το βάζει κάτω και τα παρατάσσει. Άρα, λέτε ένα ε... όχι ακόμα έστω. Εμεί λέμε ότι η κοινωνία θα πιέσει για να υπάρξουν λύσει. Mm. Και η κοινωνία θα πιέσει αντικειμενικά ακόμα και αν στεθεροποιηθούν διάφοροι πολιτικοί πόλη στο στο, αν θέλετε, στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό που φαίνεται ότι σταθεροποιούνται, δηλαδή βγαίνουμε από μια προηγούμενη περίοδο αστάθεια, αυτό δεν θα φέρει συνολική σταθερότητα στο πολιτικό σύστημα. Γιατί αν αντιστοιχεία με το τι ζητάει η πλειοψηφία και του κόσμου, τη εργασία και των νέων ανθρώπων κτλ., είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ούτε ο Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή μπορεί να σταθεροποιηθεί, ε, ούτε από την μεριά του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει, αν θέλετε, μια καθαρή προγραμματική πρόταση. Mm. Εμεί δεν μικρομεγαλίζουμε, δεν λέμε ότι μόνο η νέα αριστερά μπορεί να κάνει ε, Τέτοιο, αλλά λέμε ότι θα μιλάμε προγραμματικά και θα πιέζουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Νιώθω ότι. Ενδεχομένω έχετε βάλει και ένα κόμμα, όχι μία τελεία σε αυτό που λέγεται η συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ, περιμένοντα ενδεχομένω και τι εξελίξει. Δηλαδή, ποιο θα είναι ο νέο πρόεδρο στον ΣΥΡΙΖΑ, με ποιον θα συνεχίσουν την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά πρώτα απ' όλα τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε δεύτερο χρόνο αφορά και τον. Ε, δε, και, και, προφανώς, και Εγώ, εγώ λέω ό,τι έχει να κάνει πρώτα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα απ' όλα αφορά τον, τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει πού βρίσκεται, πού πατάει, τι πιστεύει, τι λέει, τι, λέει, τι υποστηρίζει. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο κύριο Κασελάκη. Το πρόβλημα είναι και ο κόσμο από τα στελέχη αναφέρουμε που τον ανέχτηκαν ή ακόμα χειρότερα αυτοί που τον προώθησαν και προώθησαν και μία εκστρατεία άσπη. Γιατί πριν ένα χρόνο, όταν γίνανε οι εκλογέ, πάνω σε μία εκστρατεία άσπη κερδίθηκαν αυτέ οι εκλογέ. Απλά ξέρετε ότι όταν ανοίγει την αρένα με τα λιοντάρια mm. και τη λογική ότι πρέπει να πετάω εσωτερικού εχθρού, μετά δεν την κλείνει. Αυτοί που πριν ένα χρόνο ήταν σύμμαχοι, σήμερα είναι αυτοί που πρέπει να πεταχτούν στα λιοντάρια από τη μεριά του κ. Κασελάκη. Αυτό το οποίο είναι κλειστό για μα και δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο, είναι δρόμο επιστροφή. Το λέω αυτό γιατί έχω διαβάσει διάφορα τέτοια εφάνταστα σενάρια από ανθρώπου που προφανώ βαριούνται να κάνουν ρεπορτάζ, αλλά εντάξει, ο καθένα ό,τι μπορεί κάνει. Ακόμα και ε... σε Άλλο όνομα ηγεσία. Δεν υπάρχει σενάριο επιστροφή. Η Νέα Αριστερά δεν είναι μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά είναι ένα νέο κόμμα τη Αριστερά. Έχει, mm -hmm. έχει περάσει χρόνο, έχει εμπλακεί και νέο κόσμο, κόσμο ο οποίο δεν έρχεται απλά από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί προχωράμε σε μια δικιά μα πορεία. Αυτό δεν ακυρώνει τη δυνατότητα διαλόγου, κοινών δράσεων και συμμαχιών. Αλλά ξαναλέω πάνω σε πολιτικό πλαίσιο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει, παραδείγματο χάρη, να έχει μια στρατηγική. Συγκεκριμένο παράδειγμα που λέει ότι και φέτο στον, στον, όταν θα ψηφίσουμε τον προπολογισμό θα ψηφίσει τα εξοπλιστικά του κ. Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφωνία με εμά. Εμεί δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε τα εξοπλιστικά του κ. Μητσοτάκη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι η φορολογική του πρόταση πρέπει να συνεχίσει να είναι να μειωθούν οι, φοροαπαλε... να μειωθούν οι φόροι σε εισοδήματα τη τάξη των 200-300.000 ευρώ το χρόνο σε φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή μιλάμε για κόσμο που στα φυσικά πρόσωπα είναι λιγότερο από το 1%. Αν κάνει εκεί φοροαπαλλαγέ, δεν μπορεί να έχει δημόσιο σύστημα υγεία. Άρα εκεί υπάρχουν και ζητήματα συγκεκριμένα πολιτική στρατηγική που ξαναλέω, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να Είναι βάσεις. ξεκάθαρο, λέτε θα μιλήσουμε ε εμείς πολιτικά. Εμεί δεν φοβόμαστε τον διάλογο σούς. γιατί ξέρουμε τι λέμε. Και όταν ξέρει τι λε και ποιο είναι το πρόγραμμά σου, δεν φοβάσαι το διάλογο. Άρα, ξεκάθαρο αυτό που λέτε. βάζω. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Καταλαβαίνετε, είναι και εξελίξει τέτοιε που, που μα οδηγούν και στη συζήτηση πολλέ φορέ. Εσεί θα ρωτήσετε το ε, τι κρίνετε. Νιώθετε δε. δικαιωμένοι ε, όσοι επιλέξατε να φύγετε από τον ΣΥΡΙΖΑ τη χρονική στιγμή που το επιλέξατε, γιατί δεχτήκατε και πολύ κριτική, σκληρή mm -hmm. κριτική, mm -hmm. η οποία έλεγε, ούτε λίγο ούτε πολύ, από τη στιγμή που δεν βγήκε ο εκλεκτό, mm -hmm. αποχωρήσανε για να κάνουν για τη δική του mm -hmm. καρέκλα το δικό mm -hmm. του κόμμα και να να βγάλουν το δικό τους πρόγραμμα. Σήμερα ή νιώθετε δικαιωμένοι από τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ? Μία φράση για τις καρέκλες. Ο κ. Κασελάκης έχει πει δημόσια ότι σε όλους εμάς προσέφερε πολύ συγκεκριμένες θέσεις κεντρικής ευθύνη. Αν μα ενδιαφέρε αυτό, αν μα ενδιαφέρε η καρέκλα ή το ποσοστό κτλ., θα μέναμε εκεί. Mm. Εμάς Εμά μα ενδιαφέρει να μπορούμε να λέμε αυτό που πιστεύουμε και να πιστεύουμε αυτό που λέμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τη δημοκρατία και την πολιτική. Δεύτερον, ε, εκτιμώ ότι ήταν απολύτω ορθή η επιλογή μα με βάση τη συνείδησή μα και το τι πιστεύουμε να μην μείνουμε σε ένα κόμμα. Στον, στο οποίο ο πρόεδρο μιλά για πέμπτη φάλαγγα, λέει ότι αυτά που είπε στην ομιλία στον Σέβα, α πούμε, ότι οι εργαζόμενοι να πληρώνονται με στόχο και μια σειρά από άλλα αδιανόητα πράγματα. Δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη δικαίωση, ξέρετε γιατί. Γιατί το να είσαι δικαιωμένο πάνω στα συντρίμια έχει μικρή αξία και ο κόσμο έξω και ο κόσμο που περιμένει πράγματα από την αριστερά νιώθει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συντρίμια. Υπάρχουν συντρίμια με όρου κοινωνικού, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία όπου οι εταιρείε ενέργεια εργάζονται ακόμα και με 600% κέρδο. 600% όπου οι συγμένοι στο χρηματιστήριο έχουν 6 δι κερδοφορία σε ένα χρόνο, όπου οι τράπεζε έχουν 9 δι κερδοφορία σε δύο χρόνια και την ίδια στιγμή οι πραγματικοί μισθοί Ή το εθνικό σύστημα υγεία. Καταραίει. Άρα το να μιλάμε εμείς για δικαίωση, ξαναλέω ότι με όρου. Κοινωνική χρησιμότητα δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Οριακά μπορεί να, να εξοργήσει και έναν κόσμο, γιατί σου λέει ότι εσεί βρίσκεστε αλλού, δεν, δεν είστε μέσα στην κατάσταση. Αυτό το οποίο λέμε όμω είναι ότι αυτό που απουσιάζει αυτή τη στιγμή από την πολιτική σκακέρα, από το πολιτικό σκηνικό, είναι να υπάρχει μια μαχητική αριστερή αντιπολίτευση στην πολιτική τη Νέα Δημοκρατία και του κυριακού Μητσοτάκη, γιατί μια βολική από τα δεξιά του αντιπολίτευση την έχει. Mm -hmm. Αναφέρουμε σε κόμματα όπω ο κύριο Βελόπουλο και η κυρία Αλατινοπούλου κόμματα που κατά τη γνώμη είναι αυτό που θα λέγαμε πάγκο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπω και ο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στο παρελθόν ήταν ένα φυτόριο για νυν κυβερνητικά στελέχη. Αυτό που λείπει είναι μια αριστερή αντιπολίτευση, η οποία θα μπορεί να διεκδικεί όμω και μια επόμενη μέρα για τη χώρα. Έχετε υπάρξει στενό συνεργάτη του, του Αλέξη Τσίπρα στο, στο παρελθόν. Ε, νιώθετε ότι ο ίδιο θα έπρεπε να έχει διαχειριστεί αλλιώ εξελίξει. Και το λέω αυτό γιατί Υπάρχουν ε, πρόσωπα, πολιτικά πρόσωπα του χώρου τη αριστερά, είτε έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ είτε όχι, και δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη, που λένε ότι έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνη που δεν μίλησε όταν έπρεπε. Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Αλέξη Τσίπρα θα έπρεπε να δώσει δαχτυλίδι ή να διαλέξει υποψήφιο. Mm. Θεωρώ όμω ότι θα έπρεπε τι στιγμέ που υπήρχε αυτή η συκοφαντία και αυτή η εκστρατεία λάσπη, να ξεκαθαρίσει ότι κανένα από του ανθρώπου που είχαν εργαστεί μαζί του δεν τον είχαν υπονομεύσει. Είναι τελείω διαφορετικό το ένα, τελείω διαφορετικό το άλλο. Και νομίζω ότι και ανεξαρτήτω τι λέω, εγώ, ο κόσμο ε, το χρεώνει σε όλου. Δεν γίνεται κάποιο να έχει μια κεντρική θέση ευθύνη στον ΣΥΡΙΖΑ, πόσο μάλλον ο ίδιο ο πρόεδρο, και να πει ότι δεν φέχει καμία ευθύνη για το που έχει καταλήξει σήμερα το εγχείρημα. Ναι. Όλοι έχουμε την ευθύνη μα, ο καθένα με τη διαβάθμισή του. Δεν είμαι, τις, δεν είμαι γενικά και αόριστα και με τις συλλογικέ ευθύνε, δεν είναι η ίδια ευθύνη που έχει ένα κεντρικό στελέχος με έναν άνθρωπο που μπορεί απλά να συμμετείχε σε μια οργάνωση. Ε, προφανώς και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση. Mm -hmm. Βλέπετε μια επάνωδό του στα πολιτικά πράγματα, βλέπετε να διεκδικεί ε, θέση σε αυτή την ευρύτερη συζήτηση του προοδευτικού χώρου και της αριστεράς. Νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή που έχουν την αξία τους, με την έννοια ότι όποιος μιλάει πολιτικά και βάζει πλαίσιο κατά την νόμο είναι σημαντικό για, την, για, τη συζήτηση. Από εκεί και πέρα ποιε είναι οι επιδιώξει mm. του ή ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του δεν μπορώ να ξέρω. Ναι, Αριστερά, ε, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συζήτησή σας με τον κόσμο, με την κοινωνία και με τις ανάγκες, ακριβία, μιστολογικά μισθολογικά θέματα, εργασιακές συνθήκε. συνθήκες, τι προτάσετε περισσότερο και το ρωτάω αυτό γιατί είστε σε επαφή με την κοινωνία, mm -hmm. είστε σε επαφή με τον κόσμο. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι εκείνο το οποίο προβληματίζει περισσότερο είναι το κομμάτι της ακρίβειας και πώς τα νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα. Mm -hmm. Είναι αυτό στην κορυφή της ατζέντα σας. Θα έλεγα ότι το κεντρικό ζήτημα αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι ότι ζούμε την πιο βία η αναδιανομή που έχει ζήσει η χώρα τα τελευταία 50 χρόνια. Και λέω να αναδιανομή γιατί δεν είναι όπως την περίοδο, αν θέλετε, 10-14 που χάθηκε το 30% του ΑΕΠ. Είμαστε, τα κυβερνητικά στελέχη, όταν λένε ότι δεν είναι όλα μαύρα, έχουν δίκιο. Mm. Για ποιου δεν είναι όμως μαύρα, Δεν είναι μαύρα για μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία καταρρύπτουν το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο. Να το πάμε συγκεκριμένα: τουρισμός. Κάθε χρόνο έχουμε ρεκόρ. Ε, επισκεπτών. Αφήνω τι εισπράξει. Σε ένα νησί τώρα που. Κάθε από το χρόνο έχουμε ρεκόρ πάει επισκεπτών. Και, πιο καλά, και την χρόνο. ίδια στιγμή έχουμε 80.000 καινέ θέσει εργασία στον τουρισμό. Γιατί γίνεται αυτό. Mm. Γιατί οι συνθήκε είναι συνθήκε γαλέρα. Γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο εποχικό επίδομα το οποίο πρέπει να υπάρχει. Γιατί οι μισθοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατί δεν τηρούνται τα ωράρια, δεν πληρώνουν τα δώρα κτλ. Και, και έχουμε φτάσει πια να είμαστε σε μια χώρα που δεν φεύγουν στο εξωτερικό απλά η γιατρική η μηχανική όπως ήταν στην αρχή της κρίσης. Πλέον φεύγει και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό όπως μάγειρες, όπως τεχνίτες φεύγουν στο εξωτερικό γιατί βρίσκουν καλύτερες θέσεις εργασίας. Άρα αν δεν μιλήσουμε για το μισθό και δεν μιλήσουμε για μια κοινωνική αναδιανομή υπέρ των πολλών, η χώρα δεν έχει μέλλον. Θα σα πει κάποιο κυβερνητικό στέλεχο ενδεχομένω όμω είναι ότι κοιτάξτε, εμεί έχουμε κάνει τόσε αυξήσει στον κατώτατο μισθό το τελευταίο διάστημα, το ευαγγελίζονται, το προωθούν επικοινωνιακά. Ισχύ, Ισχύ. Ε, δεν είναι αυτό ένα πρώτο βήμα. Ο μισθό με όρου πραγματικού από το 19 έω το 23 έχει μειωθεί 8,3%. Αυτό είναι ο πραγματικό μισθό. Γιατί έχουν αυξηθεί 90% το ρεύμα, γιατί έχει αυξηθεί 30% τα τρόφιμα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε στο 20% συλλογικέ συμβάσει, όταν ο ευρωπαϊκό στόχο είναι στο 80%, γιατί πλέον ένα εργαζόμενο μπορεί να χρειάζεται να, να πληρώσει 1.200 ευρώ για ένα χειρουργείο για χολή, γιατί του δίνουν ραντεβού σε δύο χρόνια. Και μεταφέρω πραγματικό γεγονό που πριν από λίγο μα καταγγείλανε στη συνάντηση που είχαμε με το εργατικό κέντρο στο Ηράκλειο. Άρα όλα αυτά είναι μείωση του μισθού. Όταν καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγεία και ξέρει ότι πρέπει να πληρώσει για να κάνει μια απαραίτητη επέμβαση, αυτό είναι ζήτημα του μισθού. Όταν στο ρεύμα πληρώνει, αυτή τη στιγμή οι εταιρείε ενέργεια εργάζονται με 600% περιθώριο κέρδου. Δηλαδή μπαίνουν το βράδυ και δίνουν τιμή στο σύστημα 940 ευρώ η μεγαβατόρα, τη στιγμή που το κόστο του δεν ξεπερνάει τα 150 ευρώ. Αυτό πια δεν είναι ακρίβεια. Είναι ληστεία. Mm -hmm. Και αυτή η ληστεία έχει κυβερνητική πλάτη. Άρα η δική σα η απάντηση, η δική σα η πρόταση, η δική σα η θέση πάνω σε αυτό, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με το πού πρέπει να βρίσκονται τα μισθολογικά δεδομένα, είτε πώ θα πέσουν ε, οι τιμέ ε, στα ράφια, είτε πώ θα πέσει το κόστο τη ενέργεια. Πρώτα απ' όλα στην ενέργεια χρειάζεται δημόσιο έλεγχο τη ΔΕΗ, πραγματικά δημόσιο έλεγχο, γιατί σήμερα δεν υπάρχει δημόσιο έλεγχο και χρειάζεται πλαφών στην τιμή του ρεύματο σε λιανική και χοντρική. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και διάφορα περιφερειακά ή κεντρικά ανορθολογικά στοιχεία. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσο ανορθολογικό είναι να βάζουμε φωτοβολταϊκά σε καλλιεργήσιμη γη και μέσα σε βιομηχανικέ περιοχέ και βιομηχανικέ ζώνε μεγάλε εταιρείε να μην μπορούν να πάνε σύνδεση για να βάλουν φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, σαν χώρα, πετάμε την καλλιεργήσιμη αγροτική γη και χάνουμε τη δυνατότητα να έχουμε φθηνό ρεύμα για τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία. Και κλείνουμε μια σειρά από βιομηχανίε. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Ω προ την εργασία. Να ξεκινήσω από το Εθνικό Σύστημα Υγεία, που για μα είναι κεντρικό ζήτημα. Εμεί λέμε ότι πρέπει να διπλασιαστούν αυτή τη στιγμή οι μισθοί των γιατρών. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στο σύστημα και να μείνει όρθιο το σύστημα. Έχουμε Μιλάμε... τη δυνατότητα. Μιλάμε για μια ετήσια δαπάνη 500 εκατομμυρίων. Μια χώρα η οποία δεν μπορεί να δώσει 500 εκατομμύρια το χρόνο για να σώσει το Εθνικό Σύστημα Υγεία είναι μια χώρα που δεν αξίζει να υπάρχει. Mm -hmm. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα. Όταν έχει έξι δι Έξι δι κερδοφορία τη συγχμμένη στο χρηματιστήριο, το οποίο σημαίνει ότι με μια έκτακτη εισφορά τη τάξη του 10% μπορεί να διπλασιάσει αμέσω του μισθού των γιατρών και δεν το κάνει. Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Δεν είναι ζήτημα αν έχει ή δεν έχει του πόρου. Ω προ τον ιδιωτικό τομέα, χρειάζεται καθολική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, χρειάζεται λειτουργία τη επιθεώρηση εργασία. Αυτά δεν είναι δημοσιονομικά, είναι θεσμικά μέτρα. Η κυβέρνηση δεν τα παίρνει γιατί δεν θέλει να τα βάλει με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Δεν γίνεται όμω διαφορετικά αν θέλουμε να υπάρχει αξιοπρέπεια για τον εργαζόμενο. Και μια χώρα που δεν παρέχει αξιοπρέπεια στον εργαζόμενο δεν έχει συνολικά αξιοπρέπεια ω χώρα. Mm -hmm. Άρα, λέτε, είναι πολιτική επιλογή λοιπόν τη κυβέρνηση, τη παρούσα uh, κυβέρνηση, ε, να κρατάει σε αυτά τα επίπεδα το κόστο ζωή και τα μισθολογικά δεδομένα. Ξεκάθαρα mm -hmm. για, για δύο-τρει βασικού λόγου. Πρώτα απ' όλα, με αυτή την έκρηξη τη ακρίβεια μέσω του ΦΠΑ γεμίζει τα κρατικά ταμεία. Mm -hmm. Διαρκώ έχει υπερέσοδα και από αυτά τα υπερέσοδα... Οπότε ενισχύει το αφήγημα ε, των καλών ταμείων των και στη, και, ταμείων... Και στηρίζει το δημοσιονομικό αφήγημα ότι τα πράγματα στη μεγάλη κόρη να πάνε καλά. Και δεύτερον, έχει και δυνατότητα επιλογή με διάφορα μικροεπιδόματα να διατηρεί κοινωνικέ συμμαχίε. Mm -hmm. Στην πραγματικότητα, βέβαια, σου παίρνει 10 και σου δίνει ένα αλλά είναι ένα, επίπεδο διαχείριση. Ο δεύτερο λόγο που το κάνει αυτό είναι γιατί δεν θέλει να τα βάλουμε με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή, για ποιο λόγο, παραδείγματο πρέπει μέσα σε δύο χρόνια οι τράπεζε να έχουν 9 δι και να μην υπάρχει μία έκτακτη φορά. Για ποιο λόγο πρέπει τα φαντ στην Ελλάδα να λειτουργούν αφορολόγητα, για ποιο λόγο πρέπει αυτή τη στιγμή, πριν 10 μέρε ψηφίστηκε, ακόμα και τα χρέη προ του Δήμου να περάσουν στην εφορία και να μπορούν να γίνουν πληστηριασμοί πρώτη κατοικία για χρέη προ μία δημοτική αρχή. Maşallah nice. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα. Ξέρω ότι πρέπει να σα αποδεσμεύσω, γιατί στι 7.30 ξεκινάει και ο προσυνεδριακό διάλογο. Ξαναλέω, να βρίσκεστε στον δρόμο για το συνέδριο 7 με 10 Νοεμβρίου. Δεν μπορώ να μη σχολιάσω. Είναι ανοιχτή είναι είναι, είναι η είναι η εκδήλωση, <σχει> εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ιμππή. Το λέω αυτό ότι όποιο θέλει μπορεί να παραβρεθεί και να πάρει και το λόγο. Πάντω, οι πολιτικοί συντάκτε θα έχουν πολλή δουλειά εκείνο το τρίμερο. Από τη μία εσύ συνέδριο, απ' την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν θα παίξω στοίχημα θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε. Λέτε να μην γίνει. Δεν ξέρω. Δεν λέω τίποτα πια. Πάντω το δικό σα θα γίνει. <σίλω> νομίζω ότι δεν μπορώ να παίξω. <σίλω> ναι, το δικό μας θα γίνει, <σίλω> αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. <σίλω> να είστε καλά.